Κύριε Κωνσταντίνου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, χρειάστηκε μια τροποποίηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειαζόταν μια διευκρίνηση για το πότε αναβάλλεται ένας αγώνας. Δεν ήταν ξεκάθαρο? Καταρχάς, να πω ότι δεν έχει γίνει τροποποίηση του πρωτοκόλλου. Έχουν γίνει διευκρινιστικές θέσεις, ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να ξέρουν όλοι πότε αναβάλλεται ένας αγώνας, πότε δεν αναβάλλεται, για να υπάρχει ομοιομορφία σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως είναι το πρωτάθλημα Α κατηγορίας, ειδικά της Κύπρου. Άρα ασκήθηκαν πιέσεις ή υπήρξε ζήτημα σε κάποιο αγώνα λόγω κρουσμάτων να θα έπρεπε να διεξαχθεί ή όχι? Ναι, υπήρχε μια ασάφεια πώς ερμήνευε ο κάθε ένας το πρωτόκολλο. Τώρα με τη βοήθεια του Υπουργείου Υγείας και των λειτουργών του, και θα ήθελα να δώσω αυτές τις ευκαιρίες και ως ευχαριστήσω θερμά για τη θετική προσέγγιση που αντιμετωπίζουν τις συζητήσεις που έχουμε, ούτως ώστε μέσα σε ασφάλεια να προχωρούμε και να τρέχουμε τις διοργανώσεις μας σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Τώρα, κύριε Κωνσταντίνου, έχετε κλείσει όλα τα παραθυράκια ενδεχομένως για το πότε δηλώνεται ένας ποδοσφαιριστής στο δελτίο αγώνος, αν θέλετε, μπορεί να δηλωθεί τραυματίας κάποιος που έχει προκύψει ως κρούσμα, έτσι για να αποφευθεί? Όχι, κάποιος που είναι κρούσμα δεν μπορεί να είναι καν με την ομάδα. Θα πρέπει να πηγαίνει σε απομόνωση. Ναι, λέω ότι μπορεί να προηγηθεί έτσι ώστε να μην θεωρηθεί κρούσμα του ο ποδοσφαιριστής για να κυρωθεί ο αγώνας. Με αυτή τη λογική. Αν έχετε κλείσει όλα τα παραθυράκια για κάθε ένα από τους ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας. Αυτά που έχουμε σήμερα μπροστά μας, θεωρούμε ότι με ασφάλεια μπορούμε να ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα φέτος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια ομάδα θα ρισκάρει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι θετικός ή είναι ύποπτο για θετικό κρούσμα να τον έχει στην αποστολή της και να μολύνει όλους τους παίχτες της. Και όλο το σύστημα και όλες τις οικογένειες σου. Αντιλαμβάνεστε, ναι, είναι αυτό που ρώτησα, κύριε Κωνσταντίνου, είναι να τον απομονώσει από την ομάδα. Είναι καταρχάς, αν βρεθεί ύποπτο κρούσμα, αναλαμβάνει η μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης και το κρούσμα ακολουθά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, το οποίο πρέπει να απομονωθεί 14 μέρες αν δεν έχει συμπτώματα ή αν έχει περιπλοκές θα πρέπει και πάλι να ακολουθήσει τα πρωτόκολλα του κράτους, και για να επιστρέψει πίσω στην ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει 3 αρνητικά τεστ με διάστημα 5 ημερών το έναν από το άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε διπλίδες, ούτως ώστε να υπάρχει, να διασφαλίσουμε την υγεία των αθλουμένων και του προσωπικού. Πάντως, κύριε Κωνσταντίνου, προξενεί κάποια ερωτήματα το γεγονός ότι αυτή η τροποποίηση στο πρωτοκόλλο, γιατί περί τροποποίησης αναφέρεται σε παντού, τροποποίηση είναι και όχι διευκρίνηση, γίνεται μετά την δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος πηγαίναμε χωρίς να γνωρίζουμε πάνω κάτω τι πρέπει να γίνει. Για μας ήταν ξεκάθαρο. Για μας στην Ομοσπονδία ήταν ξεκάθαρο το πώς ερμηνεύαμε το πρωτόκολλο. Γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτή η διευκρίνηση κατά εσάς? Από την μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης, τα οποία έχουμε ξεκαθαρίσει έστω και τη δεύτερη αγωνιστική. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πράγμα στο οποίο κανένας μας δεν μπορεί να προβλέψει τα πάντα. Είναι ένα καινούριο πράγμα. Και αυτό τον κανονισμό που έχω εγώ τώρα μπροστά μου και έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο, είμαστε από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που έχουμε ξεκαθαρίσει με τόση σαφήνεια το πώς θα λειτουργεί το πλαίσιο σε σχέση με αναβολή αγώνων που συνδέονται με COVID. Επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρά θέματα μέχρι τώρα. Ένα περιστατικό που μας παρουσιάστηκε με ομάδα και χρειάστηκε να μετακινηθεί ο αγώνας για 3 ημέρες, το λύσαμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό έπρεπε να μπούμε σε συζητήσεις σε βάθος με το Υπουργείο, ώστε να υπάρξει ξεκάθαρη οδηγία για να μπορεί να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Τώρα, κύριε Κωνσταντίνου, μιλάμε για το πρωτόκολλο που ισχύει από 17 Ιουλίου, το αρχικό. Επειδή διαβάζουμε, μάλλον το είχαμε δει από τότε, ότι είχε κάποιες απαγορεύσεις, όπως το φτύσιμο μεταξύ ποδοσφαιριστών ενώ στο έδαφος, πανηγυρισμοί, η μάσκα φιλάθλων κατά τη διακίνηση, όλα αυτά τα ελέγχεται, εφαρμόζονται ή πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν?
αυτά είναι οδηγίες που υπάρχουν στο πρωτόκολλο. Την ευθύνη τήρησης των πρωτοκόλων είναι ξεκάθαρο μέσα στο πρωτοκόλλο ποιοι την έχουν. Την ημέρα του αγώνα έχουν ευθύνη τα στάδια και οι γηπεδούχες ομάδες, αν είναι ιδιοκτήτες στο σταδίο. Και την επίβλεψη των πρωτοκόλων, αντιλαμβάνεστε ότι η ΚΟΠ δεν είναι αστυνομία, επειδή είναι και διατάγματα πλέον αυτά τα πρωτόκολλα, είναι έχουν η αστυνομία και η λειτουργία του κράτους. Σύρολα, κάποιος πρέπει να καταγγείλει. Εμείς κάνουμε τεράστια προσπάθεια, έχουμε κάνει συναντήσεις, σεμινάρια να ενημερώσουμε τους εμπλεκόμενους, να τους ενημερώσουμε για όλα όσα αναφέρονται στο πρωτόκολλο και το πώς πρέπει να ανταποκριθούν. Στέλνουμε εγκυκλίους σχεδόν εβδομαδιαία προς όλους. Υπάρχουν όντως θέματα τα οποία ξεφεύγουν, είναι εκτός πρωτοκόλλου και επισύρουμε την προσοχή στα σωματεία και στα γήπεδα. Από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι, αντιλαμβάνεστε, και να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο για να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα. Έτσι, για να κλείσουμε, κύριε Κωνσταντίνου, από όλες τις οδηγίες που προκύπτουν από το πρωτόκολλο, ποια θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί? Για παράδειγμα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό με το φτύσιμο με τους ποδοσφαιριστές που απαγορεύεται είναι κάτι που κάνουν και ενστικτοδός. Να σας απαντήσω. Είναι το φτύσιμο και ο πανηγυρισμός είναι τα δύο πιο δύσκολα πράγματα που μπορούν να αποφευθούν. Γιατί το φτύσιμο, επειδή οι παίκτες δουλεύουν σε ψηλές εντάσεις, είναι αναπόφευκτο και είναι ένα συνήθιο ετών. Όμως από την άλλη, το να φτύσεις κάτω δημιουργάς μία πηγή μόλυνσης, ειδικά αν έχεις οτιδήποτε, που μπορεί να μείνει για ώρες εκεί και να πέσει ένας άλλος πάνω του και να μολυθεί. Γι' αυτό λέμε να απαγορεύεται, για να δώσουμε έμφαση να μπει στο μυαλό των ποδοσφαιριστών για να το αποφεύγουν. Δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνουμε τους ποδοσφαιριστές, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Όμως θα πρέπει να το περιορίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Από την άλλη, έχουμε πει να συστήνουμε να αποφεύγονται οι ομαδικοί πανηγυρισμοί όπως τους ξέραμε μέχρι σήμερα και να σκεφτούν οι παίχτες και οι ομάδες καινοτόμες ιδέες για το πώς να πανηγυρίζουν, τηρώντας μέτρα για προστασία. Και εδώ, λόγω της ανδρεαλίνης, λόγω της έντασης του παιχνιδιού, είναι πολύ δύσκολο και είναι κατανοητό. Όμως, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να επιμείνουμε, θα πρέπει να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε όλοι για να διατηρήσουμε ασφαλείς τους αθλητές και το προσωπικό. Κύριε Κωνσταντίνο, να σας ευχαριστήσουμε.